Χθες παρουσιάσαμε τα θέματα που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια, την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, το σχέδιο για την Κύπρο για το αύριο. Είναι πολύ σημαντικό ότι αρχίζουμε όλες τις ενέργειες για υλοποίηση όλων αυτών των θεμάτων που πραγματικά επηρεάζουν τον πολίτη. Είναι πολύ σημαντική η κοινωνική πολιτική, είναι πολύ σημαντικά τα θέματα τα οποία εμπεριέχονται μέσα σε αυτόν το σχέδιο, γιατί πραγματικά φαίνεται η πραγματική αλλαγή για τον πολίτη. Θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να στηρίζουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά, γιατί είναι το μέλλον μας, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην Κύπρο του αύριο όπως πιστεύουμε ότι μας αξίζει. Οι τελευταίοι 15 μήνες ήταν μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη περίοδος για την κυπριακή οικονομία. Έχουμε καταφέρει να διαχειριστούμε υγειονομικά και οικονομικά με τον καλύτερο τρόπο. Με μια χαμηλότερη ύφεση από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Με τα ποσοστά της ανεργίας να περιορίζονται στο 7,5% παρά το πρωτοφανές φαινόμενο αυτής της κρίσης. Τώρα όμως περνούμε στην δεύτερη φάση. Και η δεύτερη φάση είναι η περίοδος της αντιπίθεσης, της οικονομικής αντιπίθεσης, η περίοδος της ανάκαμψης, η περίοδος που θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια της ανάπτυξης τα οποία μας δίνει ο αναπτυξιακός περιπολογισμός του κράτους. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα ένα μεγάλο στοίχημα ως χώρα. Ένα μεγάλο στοίχημα για να ολοκληρώσουμε και να διαμορφώσουμε αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης για το οποίο αρχίσαμε και εργαζόμαστε εδώ καιρό. Να απορροφήσουμε πλήρως τα ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την Κύπρο του αύριο. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο προνοεί 76 μεγάλες επενδύσεις αξίας πέραν του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, αλλά και 58 μεταρρυθμίσεις, τις οποίες χρειάζεται ο τόπος, χρειάζεται η μελλοντική γενιά. Με το άνοιγμα της αγοράς, με την αντιμετώπιση της οικονομικής, των συνθηκών της πανδημίας, με το πρόγραμμα των εμβολιασμών, αλλά και με τη σωστό σχεδιασμό, τη σωστή στρατηγική μας για το επόμενο διάστημα, είμαστε σίγουροι ότι θα επιτύχουμε και αυτό το εθνικό στίχημα. Το Υπουργείο μας, μέσα από τα διάφορα ταμεία που έχει στη διάθεσή του το κράτος, δηλαδή το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Ανάκαμψης και κάποια άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει στη διάθεσή του 550 περίπου εκατομμύρια, εκ των οποίων πέραν των μισών αυτών κονδυλίων είναι για την πράσινη ανάπτυξη. Να πούμε ότι από τα 550 ήδη τα 121 έχουν εξαγγελθεί και αντιπροσωπεύουν σχέδια τα οποία τρέχουν. Το σχέδιο για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μεταποίηση και το σχέδιο για τη νέα επιχειρηματικότητα είναι από τα πλέον δημοφιλή σχέδια τα οποία ελπίζουμε πραγματικά ότι θα αξιοποιήσει ο κόσμος και θα τα αγκαλιάσει ούτως ώστε να βοηθηθούν και η βιομηχανία μας αλλά και ο νέος κόσμος και οι γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν κάτι δικό τους. Από εκεί και πέρα σίγουρα και η πράσινη μετάβαση είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε σχέδια βέβαια για την ενεργειακή αναβάθμιση τα οποία ενδιαφέρουν και έχουμε λάβει πάρα πολλές αιτήσεις. Και θα εξαγγελθούν πολύ περισσότερα τέτοια σχέδια και για τις επιχειρήσεις αλλά και για την αποθήκευση ενέργειας που θα μας επιτρέψει πραγματικά να αυξήσουμε το ποσοστό των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα. Επομένως, όλος ο σχεδιασμός αποσκοπεί στο να εκμοντερνήσουμε τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, να μπορέσουμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, οι εξαγωγές μας να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, γιατί θα βασίζονται σε μια κυκλική οικονομία η οποία και θα εξοικονομεί ενέργεια και θα χρησιμοποιεί όλους τους πόρους που έχει διαθέσιμους και ελπίζουμε ότι όλα αυτά πραγματικά θα αλλάξουν την ανταγωνιστικότητα, την αξία των επιχειρήσεων μας και ότι θα μας επιτρέψουν να μεταβούμε σε μια εποχή πολύ πιο αισιόδοξη, πολύ πιο ελπιδοφόρα μετά από την πανδημία. Η Κύπρος έχει πάλι μια χρυσή ευκαιρία να φτιάξει ένα καλύτερο αύριο για τη νέα γενιά. Μέσα από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουμε την ευκαιρία να φτιάξουμε την Κύπρο του αύριο. Το διακύβευμα όμως είναι εκεί. Χρειαζόμαστε, για να εφαρμόσουμε αυτό το πλάνο,
να έχουμε μια λειτουργική Βουλή, χωρίς κομματικά παιχνίδια, χωρίς πειράματα στην οικονομία, να κάνουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Ας μην διακινδυνεύσουμε 4,5 δις για να αλλάξουμε την Κύπρο μας μέσα από άγωνα κομματικά παιχνίδια.